Λοιπόν, να σας ξαναθυμίσω λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής για να πάρετε τηλέφωνο και να παίξουμε εδώ ένα μουσικό quiz, το 211-55-55-65 και το email της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Εγώ τώρα θέλω να πάμε όμως να σας δείξω έτσι ένα καινούριο μας παιδί, το οποίο όμως είναι δυναμικό παιδί. Είναι ένα γυναικείο site που αναφέρεται στη γυναίκα, πρώτα απ' όλα. Στη γυναίκα η οποία είναι δυναμική, η οποία εργάζεται, η οποία αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παρ' όλα αυτά είναι ασφαλώς πάντα μαμά, έχει το παιδί της, θέλει να ενημερωθεί για τη μόδα, για την ομορφιά, για την ψυχολογία, για τη μαγειρική ασφαλώς, με tips μαγειρικής και συνταγές. Lifestyle θέματα, αυτά που μας αφορούν, αυτοκίνητο για τις γυναίκες. Λοιπόν, το βλέπετε εδώ, είναι το govastileto.gr, γιατί η Γόβα Στιλέτο, νομίζω, Ρούλα, είναι το σήμα κατά τεθέν της θηλυκότητας και έχει και ένα δυναμισμό. Όσο θεωρώ. Και να μας κουράζουν τα τακούνια, δεν πάβει όταν βάζουμε τη Γόβα Στιλέτο να αισθανόμαστε πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο γυναίκες. Όπως έχω γράψει και εγώ σε ένα άρθρο μου στο site, πιστεύω ότι είναι όντως έτσι το σήμα κατά τεθέν. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορούμε να τις περπατήσουμε για πολλή ώρα, είναι άλλο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα την φοράμε και την αγαπάμε. Και μέσα λοιπόν από αυτό το γυναικείο site, εσείς θα βρίσκετε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν, που θέλετε να ενημερωθείτε. Ξεψαχνίστε το, μπείτε μέσα, δείτε όλες τις ενότητες, τα θέματά μας τα πρώτα, τα οποία έχουν έτσι στο πρώτο σέλιδο ένα ωραίο παιχνίδι που αλλάζουν. Μπείτε μέσα και ανακαλύψτε λοιπόν την Γόβα Στιλέτο. Καταρχήν, Κίμα, αν μου επιτρέπεις να σου πω έτσι μπαίνοντας, ναι, και εμείς για να το δούμε και καλοτάξιδο να είναι με πολλές επιτυχίες και πολλά κλικαρίσματα, να σου πω ότι είναι πολύ ευκολοδιάβαστο site. Καταρχήν. Mm-hmm. Δεν είναι, μιλώ για τις τηλεθεάτες που πιθανόν να φοβούνται να μην έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ στη διαδικασία, γράφοντας το govastileto.gr με λατινικούς χαρακτήρες, μπαίνουν κατευθείαν και είναι τόσο όμορφα στημένο μέσα στο site που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή, κλικάροντας εκεί ακριβώς που θέλουν, να διαβάσουν αυτά που είπες. Για την υγεία, τις απορίες τους, για τα παιδιά τους, για τη μόδα, για κοινωνικά θέματα που τους απασχολούν, να ενημερωθούν για το τι γίνεται μέρα και νύχτα, ναι, γύρω τους. Και βέβαια είναι πολύ πολύ προσεγμένο και ξέρεις τι μου έχει κάνει και εντύπωση, ότι εναλλάσσονται πολύ γρήγορα και τα θέματα. Αυτά όμως που θες, mm-hmm, να τα κρατήσεις και να τα διαβάσεις και με την ησυχία σου, μπορείς πολύ εύκολα να τα αναζητήσεις και μετά από ώρες ή και μέρες, γιατί αποθηκεύονται σαφέστατα, και μπορείς με την ησυχία σου να διαβάσεις. Αλλά είναι δεδομένο ότι όσο το έχεις ανοιχτό στο site εκείνο, συνέχεια βλέπεις τις εναλλαγές που, ναι, γίνονται. Και να πούμε κιόλας ότι οι διάφοροι τομείς, mm-hmm, υποστηρίζονται και από ειδικούς, όπως είναι ο τομέας της υγείας, της ψυχολογίας, αλλά και της μόδας και της ομορφιάς, γιατί πάντα θέλουμε και τα μυστικά των ειδικών. Και μπορούμε και να παρακολουθούμε και εμείς οι άντρες τι κάνετε, τέλος πάντων, γιατί σας αφορά, έτσι. Το Γόβα Στιλέτο είναι έτοιμο για όλα. Λοιπόν, θέλω να καλησπέρισω στην παρέα μας και τη Χρύσλα Γεωργακοπούλου, να παρουσιάσουμε έτσι τα θέματα για σήμερα από το Γόβα Στιλέτο. Και να πούμε και κάποια άλλα πράγματα που είναι μεγάλες εκπλήξεις και πρόκειται να δουν στο Γόβα Στιλέτο οι φίλες μας, αλλά και οι άντρες, που καλό θα είναι να μπαίνουν, γιατί θα καταλάβουν πολλά πράγματα για τις γυναίκες. Όπως είπε και ο Στάθης. Έχει δίκιο ο Στάθης. Λοιπόν, πείτε μου τι διαλέξατε. Τι διαλέξαμε. Διαλέξαμε έτσι θέματα από διάφορους τομείς. Αυτό που ήθελα να δούμε σήμερα είναι αυτά τα περίεργα φρούτα που μπορούν να μας βοηθήσουν έτσι στην υγεία μας. Έχουν εμένα ένα περίεργο όνομα, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι χρήσιμα, ωφέλιμα προς την υγεία μας, την ομορφιά μας και όλα αυτά. Όλοι λοιπόν έχουμε ακούσει τα λεγόμενα superfoods, είναι αυτές οι super τροφές που είναι ευεργετικές για τον οργανισμό, γιατί μας δίνουν ενέργεια, δύναμη και δεν χρειάζεται και πολλή ποσότητα. Και δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις και να σου μοιάζει με φάρμακο. Μαζέψαμε λοιπόν στο Γόβα Στιλέτο τα περίεργα στην όψη superfoods, είναι 10, λυπάμαι. Όμως θα πρέπει να δείτε τα υπόλοιπα 5 στο Γόβα Στιλέτο. Θα σας δείξουμε μόνο τα 5. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είναι 5 πολύ συγκεκριμένα. Είναι το Buddha's Hand, αυτό που λέει δηλαδή το χέρι του Βούδα. Είναι φρούτο που έχει όμως γεύση λεμονιού.
Και είναι το βλέπουμε πλούσιο, τώρα κιόλας. Αυτό ακριβώς. Και είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Μου θυμίζει λίγο κίτρινο θήκη. Ναι, πάντως είναι περίεργο. Προφανώς το νάμω σαν Buddha's hand, γιατί θυμίζει και δάχτυλα. Άρα λοιπόν, άρα ο Βούδας και είναι κάτι θεϊκό και για την ενέργειά σου. Οι διαιτολόγοι το συστήνουν γιατί. Γιατί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό εσπεριδοειδές φρούτο, κρατάει τη γεύση του. Έχει δηλαδή την οξύτητά του και τη γεύση του έντονη, ακόμα και όταν το κομματιάσεις. Που κάπου εκεί τα υπόλοιπα χάνουν τη γεύση τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Πάμε στο δεύτερο, που λέγεται Κιουάνο. Χριστέ μου, γλωσσοδέλη. Καλύτερα να το φας παρά να το πεις. Θέλω να δω πώς θα πάμε να τα ζητήσουμε τα φρούτα αυτά. Κιουάνο. Λοιπόν, ας το μάθουμε. Είναι το πεπόνι με κέρατα. Ορίστε. Μην με κοιτάς έτσι. Με αγκάθια, με αγκάθια. Ή λέγεται το αφρικάνικο αγκούρι με κέρατα. Το αφρικάνικο, το αποτρένεις. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Λοιπόν, η γεύση του θυμίζει κάτι από αγγούρι, κάτι από ακτινίδιο, κάτι από μπανάνα. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το συγκεκριμένο superfood φρούτο έχει πάρα πολύ νερό. Που σημαίνει τι, ότι ενυδατώνει τον οργανισμό, κάτι που θέλουμε όλοι και που ξεχνάμε βεβαίως να πιούμε την αντίστοιχη ποσότητα νερού που μας λένε οι διαιτολόγοι και διατροφολόγοι. Λοιπόν, είναι γεμάτο με βιταμίνη E, σε και με σίδηρο. Ό,τι πρέπει. Άρα πολύ σημαντικό. Ό,τι πρέπει. Πάμε στο επόμενο που είναι εύκολο να το ζητήσουμε, το jackfruit. Jack. Αυτό είναι λίγο έτσι κόζι το Jack όνομά Nicholson. Του. Είναι το jackfruit. Jack Norris και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο από τα superfoods φρούτα. Μεγαλώνει σε δέντρο. Δεν είναι δηλαδή, δεν θύεται σε θάμνο. Κάτι μεταξύ πεπονιού και καρπουζιού. Είναι λίγο παράξενο και είναι και παράξενη η γεύση του. Γιατί θυμίζει βούτυρο. Βούτυρο. Κάτι σαν αβοκάντο. Κάτι σαν αβοκάντο, αλλά θυμίζει βούτυρο πιο έντονα. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλές νοικοκυρές, όχι στην Ελλάδα, που καλό θα ήταν να το βρουν και να το χρησιμοποιούν, στο εξωτερικό. Και το κάνουν τι, το βάζουν στα σπιτικά πατατάκια. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ούτε λάδι, ούτε να το τηγανίσεις, ούτε τα κορεσμένα λίπη και έλαια που λέμε ότι είναι πολύ κακό. Και επίσης είναι κάτι που είναι ένα φρούτο, μια σούπερ τροφή, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Αν τεινάζονται τα νεύρα στον αέρα, φάει ένα jackfruit και όλα θα γίνουν καλύτερα. Θα τα παραγγείλουμε. Κι εγώ τι θα πάνω. Ωραία, και πάμε και στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο ρουμπουτάν. Σαν χώρα είναι, έτσι όπως το λες. Ρουμπουτάν. Σαν λουμπουτέν. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά πιο ακριβό από το ρουμπουτάν. Λοιπόν, μοιάζει με ανεμόνι. Αν το δεις καλά-καλά. Ναι, ναι. Και μπορείς να το φας ομό. Έχει πολύ βιταμίνη C, έχει σίδηρο και μαγνήσιο. Θυμίζει και λίγο αυτά τα λίτσι. Πώς θα είναι λίτσι, δεν τα λένε ναι. φρούτα. Ναι. Και επίσης αυτά συγκαταλέγονται στα superfruits. Απλά δεν είναι πάρα πολύ παράξενα. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο, που είναι το mangosteen. Mangosteen. Το γνωστό. Όχι. Το μάγκο. Κάτι σαν καρύδι. Ναι, αλλά τι συμβαίνει με αυτό. Είναι γλυκό. Δεν είναι όπως είναι το μάγκο. Και επίσης θυμίζει ροδάκινο. Έχει γεύση ροδάκινο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να καταναλώνεται από εγκυμονούσες γυναίκες. Γιατί έχει πολύ σίδηρο. Έχει ίνες και βιταμίνη C. Πράγματα που χρειάζονται οι γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Και θέλω να σας πω όμως ότι περιέχει πολύ ζάχαρη. Γι' αυτό προσοχή. Όχι, λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα της γόβαστιλέτο.gr. Γόβαστιλέτο στην κατηγορία, παρακαλώ, υγεία διατροφή. Υγεία διατροφή, ακριβώς.